Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η επαιτειακή μουσικοχωροθεατρική παράσταση με τίτλο «Με μια πατρίδα στην καρδιά» σε λίγο αρχίζει. Παρακαλείστε να θέσετε τα κινητά σας τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία. Καλό μας ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Θεσμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κυρία Βουλευτά, κυρία Αντιδήμαρχε Πολιτισμού και Τουρισμού, κυρία Αντιδήμαρχε Πρόνοιας και Κοινωνικών Δομών, κυρία Περιφερειακέ Σύμβουλε, κυρία Λιμενάρχα, κυρία Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριοι Εκπρόσωποι του Ιερίου Προσκυνήματος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κύριε Επίτιμη Πρόεδρε του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου Αμερικής, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ευβοίας και εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης μας, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ένας αιώνας κλείνει φέτος από εκείνη τη φαρμακωμένη μέρα που οι πρόγονοί μας άφησαν τα χώματά τους για το δρόμο της προσφυγιάς. Σεπτέμβρης ήταν και τότε, όταν οι ακρίτες της Ανατολής, οι περήφανοι Καπαδόκες, άφησαν τη γη που τους γέννησε και ανέθρεψε, άφησαν βιός, σπίτια, ζωντανά, χωράφια και έφυγαν με ένα μπαούλο στο χέρι. Πώς να χωρέσεις μια ολάκυρη ζωή σε ένα μπαούλο και τι να πρωτοχαϊδέψει το βλέμμα στο στερνό αντίο. Με την ελπίδα του γυρισμού το σπίτι κλειδώθηκε. Το κλειδί φυλάχθηκε μαζί με λίγο χώμα από την αυλή για να μαλακώνει την καρδιά ως τότε, ως τον γυρισμό. Είχαν πολλά, έφεραν λίγα. Ήταν πολλοί, έφτασαν λιγότεροι. Με μια προσευχή και δάκρυ κρατημένο πνευματικά, γιατί πίστευαν, γιατί γνώριζαν ότι ο Άγιος τους θα τους προστατεύσει. Όμως δεν μπορούσαν να φύγουν χωρίς εκείνον. Μαζί τους λοιπόν, πρόσφυγας και συνοδοιπόρος τους, ως τον τελικό προορισμό εδώ στο νησί μας στην Εύβοια. Η παράσταση που ακολουθεί είναι μια τεράστια δεξαμενή γνώσης, μια δεξαμενή που υπερχιλίζει με γεγονότα βγαλμένα από τον κύκλο ζωής των Ελλήνων της Ανατολής, τη γλώσσα των προγόνων μας, τη θρησκεία τους, τις αξίες και συνήθειες των απλών ανθρώπων, το χορό σαν ανάγκη έκφρασης, τη μουσική και τα τραγούδια που λέγανε όσα η γλώσσα δεν μπορούσε. Λίγο πριν το φινάλι της παράστασης θα προβληθούν στην οθόνη ονομαστικές φωτογραφίες των προγόνων σας που εσείς μας στείλατε στο Σύλλογο. Για ένα κάλεσμα απόψε εδώ, κοντά μας, για να τους κοιτάξουμε στα μάτια, όλους αυτούς τους προγόνους μας. Είναι ο ελάχιστος πόρος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους της καρδιάς μας. Συνεπώς, αυτή η παράσταση δουλεύτηκε με στόχο να σας μεταφέρουμε εκεί, στο τότε, να σας γνωρίσουμε τον πλούτο, την ομορφιά και τις αξίες μιας πατρίδας που κι εμείς δεν έχουμε ζήσει, ωστόσο κυλά ζωντανή μέσα στις φλέβες μας και μεγαλώνουμε αντάμα. Εύχομαι να τα καταφέραμε. Μαζί μας είναι το μουσικό σχήμα του Βασίλη Κασούρα. Καλή ψυχαγωγία, σας ευχαριστώ. Ραπίσματα στους ίδιους
ουρανούς μας. Παρακαλώ σε Άγιε, Υγεία να χαρίσεις κι ό,τι ποθεί η καρδούλα μας εσύ να ευδοκίσεις. Στη Θεία Λαρνακά σου και προσευχή υψώνουμε τα ταπεινά παιδιά σου. Αυτή είναι η χρονιά που εσένα θα τιμούμε τα 100 τα χρόνια σου μαζί δοξολογούμε. Όλοι οι πρωταθλητοί, όσοι ο Ιωάννη, κλαίος της Ευβοίας, εσύ και της γλυκιάς πατρίδας. Θα σε για πάντα οδηγός και φως μιας ηλιακτίδας, κλαίος της Ευβοίας εσύ και της γλυκιάς πατρίδας. Ελλάδα, ανοιχτά της Ρόδου, 1924. Εκείνος ο Οκτώβρης δεν θύμιζε σε τίποτα από αυτό που συχνά λέει ο λαός, ότι είναι το μικρό καλοκαιράκι. Σταχτή σύννεφα πλώνονταν στον ουρανό του Αιγαίου, ψύχρα και καταχνιά, με μία άπνοια όμοια με αυτές που έχει η φύση στο λιόγερμα. Λιγοστά μίλια μακριά από την αλωτινή πατρίδα ξεπρόβαλαν οι ακτές της Ρόδου, του πρώτου ελληνικού χώματος που βλέπαμε εμείς οι ορεσίδιοι επιβάτες του πλοίου Βασίλειος Δεστούνης. Μαθημένοι εμείς σε ορεινούς όγκους και ηφαίστεια, τα οποία είναι διάσπαρτα στα μέρη μας. Λάβα είναι εκεί και πέτρα και χώμα και γη και φωτιά και τσεκούρι. Μαθημένη σε βουνά, αλλά όχι σε θάλασσες. Η απεραντοσύνη της και τα κύματά της μας ανακάτευαν τα σωτικά και μας βύθιζαν σε ένα λίθαργο που όμοιό τους δεν έχουμε ξανανιώσει. Είμαι ο Γιώργιος Ασλάνογλου, του Λιονταριού ο γόνος, και όλα όσα θα δείτε απόψε να περνούν μπροστά σας σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο χώρο είναι η δική μας ιστορία που ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα, στη μαρτυρική Καπαδοκία. Έχω και ένα βασιλικό, το οποίο το πήρα από την αυλή μας, το Προκόπη, και τον έχω μαζί μου. Είναι η Όλγα Ασλάνογλου, μητέρα του Γεωργίου. Με τον κύριο μου, τον Ιωάννη, αποκτήσαμε 4 παιδιά. Το Γεώργιο, τη Δέσποινα, την Άννα και την Αληθεία, την οποία είχαμε δώσει το όνομα της γυναίκας του κύριου μου, γιατί πέθανε εκείνη η νέα και είχαν και ξένα ξερνοπούλι, το Λεωνίδα. Καϊφαίνων γένερσεσί, γιατί φαίνεται κι εσέσι, καϊφαίνων γένερσεσί.
Φτιάχνουμε τσάι για να ζεστάνουμε το είναι μας και για να βάλουμε μέσα μας λίγη πατρίδα. 800 ταλέποροι επιβάτες είμαστε, συνοστισμένοι εδώ και εκεί στο κατάστρωμα. Πώς η ζωή άραγε χωράει σε ένα μικρό πόγο. Πήραμε τα τζοβαϊρικά από τα σπίτια μας, ρίξαμε νερό στις γλάστρες, ταΐσαμε τα ζώα στο στάβλο, ξεθάψαμε με τα χέρια τα κόκαλα των δικών μας ανθρώπων. Και ξεκινήσαμε για το μεγάλο ταξίδι. Έγιναν τα πόδια βάρκες και ο πόνος πανωφόρη βαρύ. Στριμωγμένοι σε τούτο εδώ το σκαρί, σαν άχυρα που έγιναν μπερδεμένες κλωστές σε ένα πλοίο γεμάτο βουβές οδές. Νιώθαμε ήδη νεκροί σε μια νέα ζωή που άλλοι μας επέβαλαν. Κι εγώ, σαν υπνοτισμένη ναυαγός, γεμάτη στις σκέψεις και χαμένη, περιμένω το τσάι να βράσει, όπως το κάναμε μέχρι τότε στην πατρίδα. Δεν είναι πολλά αυτά που ζητάω. Μέσα σε όλο τον κόσμο ζητάω τον τόπο μου, την πόλη μου, το χωριό μου και την αυλή μου. Ζητώ τις αναμνήσεις μου. Πονάω για την πατρίδα μου, πονάω για τη Μικρασία και εκείνη πονάει για μένα. Δεν έχω πια δάκρυα, δεν έχω πια αγωνία. Είμαι αποφασισμένη να αφήσω την τύχη μου στα χέρια του Θεού και του Αγιανιού του Ρώσου. Πώς να ξεγράψεις όμως αυτές τις αναμνήσεις που είναι γραμμένες με μελάνι ανεξίτηλο στις ψυχές τα τρίσβατα. Πώς να λησμονήσεις ολάκυρη ζωή γεμάτη χαρές και λύπες εκεί, στο μακρινό οροπέδιο της Ανατολίας, στην Καπαδοκία της καρδιάς μας. Thank you.
μάθασε τσιωπά. Μοράρισα να για στον Πάσκαρινο βράδυ κι ως ελογράμ ένα βρουμαμά. Καπαδοκία πλέον, 1919, πηγαίνουμε στο χθες. Ένα παραμύθι βγαλμένο από τα βάθη της Ανατολής, όπου εκεί ζωντανεύουν ιστορίες από τις χίλιες και μία νύχτες. Πυγμένη στη λάβα η Καπαδοκία μας, γεμάτη πέτρα και όμορφα άλογα, στέκεται αγέροχη, σωστή χώρα της φωτιάς. Τα πάντα εδώ μυρίζουν ιστορία. Τούρκοι, Κούρδοι, Έλληνες και Αρμένοι Ορθόδοξοι συνυπάρχουν αρμονικά εδώ και αιώνες. Μοναστήρια σκαλισμένα στο βράχο, εκκλησιές ομορφιάς μοναδικής με αγιογραφίες καλοδουλεμένες, κάτοικοι καλοσυνάτη με ροδαλά μάγουλα. Αυτή είναι η πατρίδα μας, φύση ανέγγυχτη, παρθένα, που δημιουργεί τη δική της φαντασμαγορία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Ανούμε φέντιλερ, μπέι φέντιλερ, Καπαδόκια για Χοσκελτινής. Χοσκελτινής. Άγριος τόπος στα μάτια του επισκέπτη. Ίσως και άξενος, κακοκάθαλος, δύσβατος, με έναν αέρα ελευθερίας όμως, που του προσδίδουν τα 1300 μέτρα υψόμετρο. Αγέροχα βουνά και ποτάμια, ολόγυρα περικοκλώνουν το χώρο. Δρυμής ο χειμώνας. Δρυμής και ατελείωτος πια. Thank you.
ξανά, ο γιωμός λέει λεμιλιάρ. Ήλια ξανά, ο γιωμός λέει λεμιλιάρ. Λέει λόγσουν, λέει λεμιλιάρ. Έργονα ξανά, με γλώσσουν, λέει λεμιλιάρ. Κάτε φέρτσι φτετώσουν, λέει λεμιλιάρ. Ήλα χαλάρ, πολλώσουν, λέει λεμιλιάρ. Έργονα ξαν μπεγλώσουν, λέει λιμιάρ. Κάτε φερτσί φτετώσουν, λέει λιμιάρ. Ήλα χαλάρ πολλώσουν, λέει λιμιάρ. Χρυσός όμως ο τόπος εδώ ευλογημένος, με τους Τούρκους και τους Έλληνες αντάμα. Ανάμεσά μας βεβαίως υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεβασμός και καμία θρησκεία, έχω να σας πω, δεν μπήκε εμπόδιο ανάμεσά μας. Περήφανος να είναι το Φωλιάστα και το Προκόπη μας. Οσιάνα το έλεγαν κάποτε, από τις λέξεις Όσιος και Ανέ, που σημαίνει μάνα, δηλαδή μητέρα Αγίων. Βαθιά θρησκευόμενοι εμείς οι Καπαδόκες, τελετουργική και η χωρή μας, συμβολική και ιεροτελεστική, που τους χαρακτήριζε μια βαθιά, θα έλεγα, εσωτερικότητα, όπου μέσα από αυτούς δήλωναν την ελληνορθόδοξη πίστη τους. Κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς με τα φαναράκια μας πάμε να προσκυνήσουμε στη σπηλιά που έζησε ο Μέγας Βασίλειος. Yeah.
ζουν. Κύρια λέιμον, κύρια λέιζον. Μεγάλες μας γιορτές είναι όλες οι θρησκευτικές, καθώς και τα μαστήρια. Γάμοι, βαφτίσια, οι χωροί μας παν πάλι και πάντα με αλληγορικές κινήσεις για να μην γίνονται αντιληπτές από τους αλλόθρησκους. Χωροί θεατρικοί, με ύφος απαράμιλο. Αυτή είναι η Καπαδοκία μας. Κορυφαίο χορό και γονός ο γάμος, ο οποίος γίνονταν πάντοτε με προξενιό, το οποίο έκανε ο πατέρας ή ο αδελφός του γαμπρού με τη βοήθεια μιας κοινά αποδεκτής προξενήτρας. Όταν τελικά οι γονείς αποφάσιζαν σε ποια νύφη θα έκαναν την πρόταση, την κοινοποιούσαν στους γονείς της. Ο νέος τότε αποδεχόταν αδιαμαρτύρητα την απόφαση των γονιών του πριν το γάμο, δεν είχε άλλη επιλογή. Πριν το γάμο πάντοτε η μνηστία, δηλαδή ο αραβόνας. Η νύφη έπλαινε τα χέρια της παιδεράς και έπαιρνε την ευχή της. Όταν αντάμωνε την οικογένεια του γαμπρού, έπρεπε να φιλήσει όλα τα χέρια. Και τους γείτονες είχαν πάντοτε το όνομα του πεθερού, δηλαδή Γιαβάσογλου, και Ελληνή, δηλαδή η νύφη του Γιαβάσογλου. Η στέψη γινόταν πάντοτε Κυριακή, την ημέρα του Κυρίου. Οι προετοιμασίες διαρκούσαν πολύ καιρό και συμμετείχαν φίλοι, γείτονες και συγγενείς. Καλεσμένοι και έβγαζαν παντού λάμπες πετρελαίου για να δώσουν μια νότα εορταστική. Το απόγευμα έρχονταν οι καλεσμένοι και άρχισε το κλέντι, το οποίο κρατούσε μέρες ολάκαιρες. Η νύφη με συνοδεία οργάνων πήγαινε στην εκκλησιά για να γίνει στέψη. We'll be right back.
Σταύρωνε τρεις φορές το πιάτο με το μέλι. Στη συνέχεια τάιζε την ύφη και αμέσως μετά βέβαια το γαμπρό της. Για να είναι όπως λένε η ζωή τους μελένια και γιωμάτη περεκέτια. Πριν μπω στο σπίτι, κάποιος έσπαζε μια στάμνα με νερό για να αποτρέψουν το κακό. Στη συνέχεια έσπαγαν το ρόδι για να κάνει νύφη πολλά παιδιά και γερά παιδιά και στη συνέχεια πάνω σε ένα καρβέλι ψωμί τοποθετούσαν τρία αναμένα κεριά. Θυμιάτιζαν στη συνέχεια τους νεόνυφους, άναβαν τα κεριά και τα περιέφεραν πάνω από τα κεφάλια του ζεύγους τρεις ολόκληρες φορές. Μετά βέβαια το κομμάτιζαν αυτό το καρβέλι, αυτή την ηφική θα λέγαμε κουλούρα, και τη μοίραζαν στους παρισταμένους. Κατόπιν ανταλλάσσαν δώρα, τσεβρέδες, μεταξωτά μαντήλια, παντόφλες και αμέσως μετά άρχιζαν να διαλαλούν τα μπαξίσια προς το ζεύγος και άρχιζε το γλέντι και ο χορός. Ελάτε κορίτσια! Να μαζί σου. Να μαζί σου. Να μαζί σου. Thank you.
Φιλώ το χέρι σας και ζητώ την άδεια από όλους σας για να χορέψω.
Τα προϊόντα μας είναι κυρίως το κρασί, η υπέροχη ρακή, καθώς και φρούτα, όπως βερίκο, καμήλα, δαμάσκηνα και ακλάδια, τα οποία τα ξεραίνουμε στον ήλιο και μετά τα κάνουμε εξαγωγή. Στις βόρειες χώρες, ανάρπαστα γίνονται. Στις βιοτεχνίες μας έχουμε ειδικότητα στα βαμβακερά υφάσματα. Υφαντά, χαλιά και λίμνια που υφαίνουν οι άξιες υφάνδρες του Προκοπίου. Σε μέρες που, και σε μέρη που είμαστε πολλοί Έλληνες, όπως το Προκόπι, υπάρχουν τρεις εκκλησίες. Είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Στο Προκόπι, οι νέοι μας προετοιμάζονται και γυμνάζονται κρυφά για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι, όπως τον αρχαίγωνο πολεμικό χορό των Σπαθιών, που δύο πολεμιστές μονομαχούν και οι υπόλοιποι δημιουργούν με τα σώματά τους μια σπίδα γύρω από αυτά, πλην τους βλέπουν οι Τούρκοι. Οι Καπαδόκες, απόγονοι του Διγενεία Κρήτα, του Νικηφόρου Φουκά, του Ρωμανού Διογέννη, ερχόμαστε από έναν τόπο με αλάλητους στεναγμούς και ακίνητους χορούς. Παραδοσιακά μιλάμε μία διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας γνωστή ως Καπαδοκική. Υπήρχαν καιροί που οι Τούρκοι αφεντάδες απαγόρευαν αυστηρά στους Έλληνες της Μικράς Ασίας ακόμη και να μιλάνε την ελληνική γλώσσα μεταξύ τους. Σε άλλους δε έκοβαν τη γλώσσα, άλλους τους τιμωρούσαν με θάνατο. Όσους δηλαδή τολμούσαν να παρακούσουν αυτή την πολύ ιδιαίτερη και βάρβαρη εντολή. Θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς οι Καπαδόκες είμαστε οι πιο εκτουρκισμένοι γλωσσικά από τους λοιπούς Μικρασιάτες. Και έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να τουρκοφωνήσουμε και στα τραγούδια μας και στους χορούς μας. Και τα τουρκικά με ελληνική γραφή κάναμε, για να μην καταλαβαίνουν εκείνοι. Καραμανλίδι να τα είπαμε. Τα ήθη, τα έθιμα, οι θρησκευτικές παραδόσεις μας διατηρήθηκαν, γιατί κρατήσαμε βέβαια
την πίστη μας. Αυτή δεν επρόκειτο να μας την πάρει κανείς, γιατί είναι μέσα στο μυαλό, μέσα στην καρδιά. Δεν κόβεται με τίποτα, που δεν είναι γλώσσα για να κοπεί. Είμαστε το είναι μας, εμείς οι χριστιανοί καπαδόκες. Και έτσι όλα αυτά εξελίχθηκαν με πλούσιο και γλαφυρό τρόπο που κατά κανόνα συντελείται γύρω από ένα τραπέζι. Τα αυτό το ευλογημένο τραπέζι. Τα παλιά τετράδια, μάνα των συνταγών, όπου σώθηκαν έως τις μέρες μας, κρύβουν μέσα στις κυτρινισμένες σελίδες τους τον ανεκτήμητο πλούτο μιας παράδοσης που διατηρείται αιώνες, αποτελώντας την κληρονομιά και την ταυτότητά μας. Στα μέρη μας, δε, το φαγητό δεν αποτελεί μόνο μέσο επιβίωσης, αλλά τρόπο επικοινωνίας, γιορτής και θύμησης. Εμείς συνεχίζουμε μια σειρά από μαγειρικές παραδόσεις προερχόμενες από τα χρόνια τα Βυζαντινά, με το μπαστορμά μας, το μαντί μας, τα σουτζούκια μας, τους καβουρμάδες μας, τα παστά και τα πλιγούρια, τα πετιμέζια και τα αριάνια μας, οι κουραπιέδες μας από το κουρού που στα τουρκικά σημαίνει ξερό, τα ισλί μας, τα χωσάφια μας, τα ρετσέλια μας, οι ταχυνόπιτες, οι ασιτέδες που είναι χαλβάς με πετιμέζι και αλεύρι και οι μπακλαβάδες μας, σερβίροντες σε γιορτές και γάμους. Και πάντοτε βέβαια βρίσκουμε ένα λόγο για γλέντι και χορό. Αβάντι μαέστρο! Ξόπορτες και αυλές. Όλα τα δωμάτια βλέπουν στην αυλή. Στο αραχάτοντα, δηλαδή στο δωμάτιο της ανάπαυσης, έχουμε στον τοίχο λαγινοστάτη για τις λαγίνες με το νερό. Τα κιούπια δηλαδή. Έχουμε και τζάκια χωνευτά στον τοίχο. Χαμηλά, σαν ιδένια τηβάνια, με παχιά μυτέρια παραγεμισμένα με ημαλιά και με βαμβάκια
κάθε σπίτι έχει το ταντούροντα για ζέστη και μαγείρεμα. Κελάρια, πατητήρια, στάβλη και κοτέτσια είναι απαραίτητα στο σπιτικό μας. Και η μέρα μας ξεκινά από το εικονοδωμάτιο και την πρωινή μας προσευχή. Αμέσως μετά βράζουμε το γάλα, τον τραχανά που τρώμε για το πρωινό μας και είμαστε έτοιμοι για τις δουλειές της ημέρας. Όλες οι κοπελούδες μας ήξεραν να υφαίνουν από μικρές χαλιάκια και λίμνια, σεντούκια, αργαλείς, κάφες, τσανάκια, σαχάνια και σινή. Τεντζερέδες, μαστραπάδες και μαγκάλια είναι τα σκεύη που σε κάθε σπιτικό υπάρχουν. Όταν το ημερολόγιο δείχνει πια 27 Μαΐου, έχουμε τη μεγαλύτερη γιορτή στα μέρη μας. Τον Αγιάννη μας θυμάμαι, τη δόξα του Προκοπίου και Ολάκερης της Καπαδοκίας, Ρώσος στην καταγωγή, στα μέρη μας αγίασε, 20 χρονών παλικάρι ήρθε σε εμάς το 1711. Σκλάβος ενός αγά ήταν, όταν συνελήφθη κατά τη διάρκεια ενός ρωσοτουρκικού πολέμου. Ο αγάς, για να τον κάνει να λαξοπιστήσει, τον υπέβαλε σε σωρία βαριές και εξουθενωτικές δουλειές, καθώς και φοβερά βασανιστήρια. Ανάμεσα στα ζώα του στάβλου έζησε, με τα άχυρα σκεπάζονταν τα κρύα του χειμώνα. Οι ανάσες των ζώων τον ζέσταναν, σαν τον Χριστό στη φάτνη της Βιθλέμ. Ευγενική η ψυχή του παρέδωσε το σαρκείο του γεμάτο κακοπάθειες, παρέδωσε το πνεύμα του στις 27 Μαΐου, του 1730, 189 χρόνια πριν. 3 χρόνια αργότερα, Τούρκοι και Έλληνες, βλέποντας φως πάνω στο μνήμα του, το ανοίγουν και βρίσκουν το σώμα του Αγίου ατόφιο και άφθαρτο, γεμάτο θεία ευωδία, και καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν με Άγιο. Το 1832, ο φοβερός Οσμάν Πασάς, μπαίνοντας στο Προκόπη με τις καταστροφές που προξένησε, έριξε το ιερό λείψανο του Αγίου στη φωτιά, το οποίο όμως δεν κάηκε, βαλτοκοπνίστηκε μόνο και φόβιζε με τη θεία μορφή του τους βλάφτινους. Από τότε λατρευόταν από όλο και περισσότερους πιστούς, ακόμη και από τους Τούρκους. Εγώ να σας πω στο σημείο αυτό ότι η γιορτή του Αγίου μας ήταν η τρίτη μεγαλύτερη του χρόνου, μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, όπου γιορτάζεται με τη συμμετοχή
πλήθους χριστιανών και ο Απολλά κυριβεύεται την Καπαδοκία και τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαρίας. Στις γιορτές μας έρχονταν και πολλοί Τούρκοι και πρόσφεραν στον Άγιο τάματα, λάδι και μπαμπάκι. Και βεβαίως όλοι τους επικαλούνταν το όνομά του ονομάζοντας Αζίζ Γιουβάν, δηλαδή Άγιο Ιωάννη. Το πρωί της 27ης Μαΐου όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι της περιοχής, ντυμένοι με τα γιορτινά τους, πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου. Μεγάλος ο συνοστισμός τη μέρα της γιορτής, μεγάλη χαρή του Αγίου μας. Η αυλή, το προάβλιο Νάκτικας, αλλά και το εσωτερικό της εκκλησίας δεν επαρκούσαν για τους πολλούς προσκυνητές. Μετά τη δοξολογία γινόταν η απόλυση και άρχιζε η περιποίηση των πολυάριθμων επισκεπτών. Από τα πολλά καζάνια που έβραζαν το φαγητό σφριδίρονταν όλοι οι προσκυνητές κρέας χοντρό με κότες, αλλά κότες με πληγούρια και στο τέλος σερμπέτια πετιμεζένια. Μετά το χαβουπότι, μεγάλη πέτρια γιορτή στηνόταν. Με τους χορούς και τα τραγούδια να ακούγονται σ' ολάκερο το οροπέδιο και τους ξένους να αναχωρούν την επομένη μέρα γεμάτη χάρη και ευλογία. Εφραίνου εν Κυρίω, πώληση προκοπέων. Πολλά μάνα, άμε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος να μας χαρίσει ό,τι η ψυχή μας επιθυμεί. Αζίζ Γιουβανκίνουνους, κουτλούσουν ανέ! Χρόνια πολλά και ευλογημένα, Ογλουμ. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Και σε όλους εσάς, αφεντάδες μου, που είστε απόψε μαζί σας, μαζί μας. Και γιορτάζουμε απόψε, γυρίζουμε πίσω. Στην πατρίδα, στην Καπαδοκία, οδηγός μας, ο Αγιάννης ο Ρώσος. Σύχαμε τρελάδεις και τα
θέλω να σε κάνω, περίπου θέλω να σε κάνω και μαζί σου ας πεθάνω και μαζί σου ας πεθάνω. Αν κάνω το πουλά μου, έκορφη μικρούλα μου, τι θα με τρελάνεις και θα με πεθάνεις. Όμως οι ήσυχες μέρες δεν θα κρατήσουν για πολύ. Σύννεφα έρχονται από παντού, φουρτούνα γελίων έρχεται η καταιγίδα. Μετά τις εκλογές του 1920 και την ήττα του Βενιζέλου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Λάθη το ένα πάνω στο άλλο, που πληρώνει με αίμα το έθνος μας. Οι σύμμαχοι μας εγκαταλείπουν, οι Τούρκοι με επικεφαλής των Κεμάλ ανασυτάσσουν τις δυνάμεις τους και το ελπιδοφόρο κλίμα που υπήρχε χάνεται ολοκληρωτικά. Ο μοιραίος Αύγουστος του 22 φέρνει το τέλος του ονείρου της μεγάλης Ελλάδας, των πέντε, των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Τα μικρασιατικά παράλια καταστρέφονται και οι Έλληνες κυνηγούνται και σφαγιάζονταν ελέητα. Τα χωριά αιμορραγούν, χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, τεράστιες οι καταστροφές, διωγμή και αφανισμός. Σωστή μακάβρια γενοκτονία. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ψάχνουν τη σωτηρία τους στην ελεύθερη αλλά ρημαγμένη από τον πόλεμο πατρίδα τους. Η Σμύρνη καίγεται. Πανικός για το ποιος τα πρωτοπήγαινα για να σωθεί στα λιγοστά καράβια που περίμεναν στην προκυμαία. Κοιτάζουν με τρόμο από μακριά τα σπίτια και τις εκκλησιές τους ζωσμένα στις φλόγες. Η θάλασσα γεμάτη από πτώματα εκείνων δεν κατάφεραν να μπουν στα πλοία και σφαγιάστηκαν. Ήταν μια πορεία προς την καταστροφή και τον όλευρο. Τα παιδιά της Ιωνίας Γης των 3.000 και πλέον χρόνων ξεριζώνονται από τον τόπο τους για να πάνε εκεί που τους στέλνουν οι φίλοι σύμμαχοι και τα πολιτικά συμφέροντα αυτών που εξουσιάζουν τον τόπο. Το μόνο που διακρίνεται πια είναι ο μαυρισμένος ουρανός από τους καπνούς και φωτιές, φωτιές παντού. Thank you.
Θα υπογράψει τελικά στις 24 Ιουλίου του 1923 τη συνθήκη της Λοζάνης. Ούτε καν ξέρω που πέφτει. Η μικρασιατική καταστροφή θεωρείται η μεγαλύτερη συμφορά του νεότερου ελληνισμού. Με αυτή τη συνθήκη, την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας ξεριζώθηκε από την προαιώνια πατρίδα του εδώ και εκατοντάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες βέβαια. Και Αρμένοι, Χριστιανοί εξοντώθηκαν και τα υπόλοιποι ήρθαν ως πρόσφυγες χωρίς τις περιουσίες τους στην Ελλάδα.
ακούσατε! Υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών! Τι πάει να πει αυτό? Τι σημαίνει ανταλλαγή? Τσουβάλιασμα και δρόμο, μάνα! Ποιος αποφασίζει από εμάς, δίχως εμάς? Αποφάσισα, λέει, την καθαρότητα των εθνών για να τελέψουν οι έκφρυκτες. Έντρομοι μαθαίνουμε από τον τελάλη της Εκκλησίας ότι κατάσχεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία μας, ότι εμείς οι Ρωμιοί δεν μπορούμε να πουλήσουμε την κινητή και την ακίνητη περιουσία μας. Κατάσχονται όλα τα μεγάλα ελληνικά καταστήματα με το εμπόρευμά τους, κατάσχονται τα ελληνικά κτήματα και όλοι εμείς οι ιδιοκτήτες τους απαγορεύεται, λένε, να τα επισκεφθούμε και ούτε μπορούμε να πάρουμε τη ζωδιά μας. Μπήκε τα φόπλακα στη ζωή μας. Πολλοί Τούρκοι που με τον καιρό μας είχαν σαν αδέρφια, μας συμπαραστάθηκαν φέρνοντας κρυφά καλάθια από τη σοδιά τους, αφού ούτε να δούμε τα κτήματά μας πια δεν μπορούσαμε. Βλέποντας το αναγκαστικό παιδιό, πουλάμε κρυφά τα υπάρχοντά μας, ακόμη και για ένα κομμάτι ψωμί. Οι δημογέροντες, οι επίτροποι των ναών, οι ιερείς μας και εμείς μαζέψαμε από τις εκκλησιές μας τις εικόνες, τα ιερά μας σκεύη, τους πολυελαίους, τα μανουάλια μας, ως και τις καμπάνες κατεβάσαμε. Και ό,τι άλλο χρήσιμο βρίσκαμε μπροστά μας, τα συσκευάσαμε σε ειδικά κασόνια και τα προωθήσαμε μέσω της Επιτροπής Ανταλλαξίμων στην Ελλάδα. Ο παπάς μας είπε να βαφτίσουμε όλα τα βάπτιστα παιδιά μας, όπως έκανε στα Φάρασα ο πατήρ Αρσένιος, ο Χατζιαφεντής, Άγιος άνθρωπος. Να τα βαφτίσουμε, λέει, γιατί ποτέ δεν ξέραμε τι θα βρίσκαμε μπροστά μας. Ω Θεέ μου, τι μας περιμένει? Βοήθα να αντέξουμε και τούτο το κακό. Σπλαχνίσου τα παιδιά σου τα κατατρεγμένα. Οι τουρκικές αρχές τότε σφράγισαν όλες τις εκκλησίες, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου, όπου βρισκόταν μέσα εκεί το σκήνομά του, γιατί τον θεωρούσαν δικό τους Άγιο, μια και στα χέρια τους αγίασε, και γι' αυτό πίστευαν πως έπρεπε να μείνει στην Καπαδοκία. Χώρια που κάποιοι κρυφά τον πίστευαν, κλείδωσαν την εκκλησιά και τη διπλοσφράγισαν. Μεγάλη απόγνωση μας έπιασε. Τότε θερμοπαρακαλέσαμε τις αρχές να μας δώσουν το σκήνομα του Αγίου. Δικό μας ήτανε. Αυτή ήτανε μουσουλμάνοι, μωρέ. Τότε ένας δικός μας Ρωμιός, σιδεράς το επάγγελμα, φωτισμένος από τον Άγιο, λέει στον παπαχαράλαβο Βερκιάδη ότι ξέρει τον τρόπο να ανοίξει το πλαϊνό παραπόρτι του ναού και νύχτα να μπει να πάρει τον Άγιο. Ξημέρωνε η 10η Σεπτεμβρίου του 1924. Με το πρώτο δρομολόγιο χάραγα έφευγε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και αφού τα παρακαλέσαμε πήρε μαζί τον Άγιο. Τον τυλίξαμε σε μάλινο κυλίμι, τον ράψαμε και τον περάσαμε κάτω από τη μύτη των Τουρκαλάνων στο Τελωνείο, λέγοντας ότι έχει μέσα τρόφιμα και ρούχα. Δόξα τω Θεώ, ο Άγιος δεν μας άφησε ούτε λεπτό. Ήταν η βακτηρία και η παρηγοριά μας σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, σε αυτό το μεγάλο φεδιό στη νέα πατρίδα. Κι έτσι, τον Οκτώβριο του 1924, το πλοίο Βασίλειος Δεστούνης, ο πιο πολύτιμος επιβάτης μαζί με τους 800 προκοπείς ήταν ο Αζίζ Γιουβάν, ο δικός μας Άγιος. Τα ραγκιόπανα, βρε την τα ραγκιόπανα, βρε την τσοπανουπανα.
κόγιον Βέρτη κι ο παμπάνα κόγιον Βέρτη. Στο άγνωστο, σαν μια μεγάλη νεκρική πομπή, σαν ένα κατέβασμα στον Άδη, σαν μια πτώση στα νερά του Αχαίροντα. Έρχεται μια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που τα πάντα γίνονται θύμησες. Αλλά εμείς, μωρέ, είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στη μεταθάνατο ζωή. Αφού ο Θεός επέτρεψε τέτοιο ξολοθρεμό, κάποιο σχέδιο θα είχε. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του φως του Θεού δεν φοβάται πια ούτε θύελες, ούτε ανταλλαγές. Εσείς, αφεντάδες μου, που είστε απόψε εδώ μαζί μας, αυτόν εδώ το χώρο, έχετε ζήσει στο πετσί σας αυτή την ανατριχύλα? Έχετε αφήσει όλη σας τη ζωή πίσω και με έναν πόγο στον νόμο να φύγετε όπως κάναμε εμείς 1924? Πώς να χωρέσει η ολόκληρη ζωή σε έναν πόγο? Πώς να στιβαχτούν όνειρα και ελπίδες? Τι να πρωτοπάρεις μαζί σου? Έχετε νιώσει την ψυχή σας να ξεριζώνεται? Την ψυχή σας να πεθαίνει? Τα πόδια σας να μην μπορούν να κάνουν βήμα γιατί δεν θέλουν να αφήσουν μια ολάκερη πατρίδα πίσω και μονάχη? Έχετε χτυπήσει ποτέ για τελευταία φορά τη καμπάνα του χωριού σας σαν να πρόκειται για λιτανία επιταφείου δίχως επιτάφιο? Έχετε αφήσει τα μνήματα των αγαπημένων σας σε ξένα χέρια χωρίς καντήλι αναμένο? Κι όμως το βιώσαμε, το ζήσαμε και έγινε η μεγάλη Παρασκευή της ζωής μας. Το φεδιό μας ήταν ένας βουβός παραγμός. Ποιος σκέφτηκε τι μπορούσε να προξενήσει μια διεθνής απόφαση? Κοιτάξαμε για τελευταία φορά τα σπίτια μας, που σε λίγο θα είχαν άλλον ιδιοκτήτη. Και εμείς θα ξεκινάμε για μια πορεία προς το άγνωστο. Λίγο χώμα από την πατρίδα ήταν ό,τι πολυτιμότερο μπορούσαμε να πάρουμε μαζί μας, πιότερο και από τους παράδες, κρυμμένο μέσα στον κόρπο μας, βαθιά στο μέρος της καρδιάς. Και με το ζόρι ακόμη φορτώσαμε τους μεγάλους ανθρώπους της άμαξης
δεν ήθελαν να φύγουν, σχηματίζοντας μια δραματική νεκρική πομπή που έμοιαζε με περιφορά επιταφείου χωρίς κεριά. Πήραμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, λιγοστά τρόφιμα, χρήματα και χρυσαφικά κρυμμένα καλά στα στριφώματα των ρούχων μας. Οπωσδήποτε βέβαια τα εικονίσματα των Αγίων μας. Αυτά δηλαδή τα οποία μπορούσαμε να μεταφέρουμε, γιατί άλλα δεν μπορούσαμε, τα φάψαμε εδώ και εκεί σε διάφορα σημεία στην αυλή των σπιτιών μας, ελπίζοντας ότι κάποτε θα επιστρέφαμε και θα τα ξαναβρίσκαμε στο ίδιο σημείο. Βουνά μου χαμηλώστε, δέντρα ψηλά λυγίστε, αυτά σε αυτή τη συμφορά κλάψτε, μυρολογίστε. Ήθελα να ήμουν πουλί, να μένα στην πατρίδα, να ψάλω, να μυρολογώ τα βάσανα τα χίλια μάνα. Αχ θάλασσα, μέρεψε τα κύματά σου και σου το κίσονται. Τα δάκρυά μου μπορούν να καλύψουν όλες τις θάλασσες του κόσμου. Thank you.
Αφήσαμε την πατρίδα, γιατί έτσι ήθελαν τα συμφέροντα των ισχυρών της γης. Ένα μπουκικό μου έβγαλα βιαστικά στο μέρος της καρδιάς, για να μυρίζω λίγο από την πατρίδα της καρδιάς μας. Μεταφέραμε σαραμπάδες ρούχα, κυλίμια, χαλκώματα και μέσω Κυσαρίας φτάσαμε στα Ουλούκισλα. Μείναμε 15 μέρες, μέχρι τότε να έρθει το τρένο που θα μας πάει στη Μερσίνα. Φανατικό και αρρώστιες παντού. Θάβαμε τους νεκρούς μας, δίχως ψάρτη και δίχως παπά. Αργά φτάσαμε στη Μερσίνα. Λιμάνι δεν υπήρχε τότε, το πλοίο ήταν αρόδου και φαινόταν πολύ μακριά ανοιχτά της θάλασσας. Και με τις μαούνες τα πηγαίναμε μέχρι εκεί. Και έτσι λοιπόν είπαμε το ίστατο χέρι στην πατρίδα. Θεέ μου, βοήθα να ξεπεράσουμε και τούτο το κακό που μας βρήκε. Εμείς θάλασσα. Τι ήταν, δεν ξέραμε. Ναυτία μας έπιασε με τέτοια απεραντοσύνη. Με το που ανεβήκαμε, οι ναύτες άρχισαν να βρίζουν και βλαστημούνε. Τούρκοι νόμιζα ότι ήταν, μα όχι, ήταν Έλληνες και βρίζανε. Βλαστημούσαν. Ήθελα να γυρίσω πίσω, στο Προκόπι, στην αυλή μου. Μα όχι. Αυτό δεν γινόταν πια. Ταλέποροι, άρρωστοι, νέοι, κλικιωμένοι, γέροντες και τιμόγενες, όλοι απάνω στιβαγμένοι στο παλιό σκαρί. Μέρος να κράτσεις δεν υπήρχε τότε. 30 νεκρούς μετρήσαμε από κακουχίες, από γερατιά και γένα. Δέναμε σίδερα στα πόδια τους και τους πετάγαμε στη θάλασσα, δίχως ξόδι, σαν τελευταίο αποχαιρετισμό, τροφή για τα ψάρια. Κι έτσι ήρθαμε εδώ, στη Ρόδο, στη Μάνα Ελλάδα. Σαν πυρ σαραρού
yar yar dir dir der dir dir aramro yüksek galda çok şu ahar olancan da güzel bize bakar olsun. Yüksek olsa önce mi bir araz yol olur? Bir kız kadar koca olsa önce mi bir gide yol olur? Ελλάδα, πλέον, 1924. Αυτές τις σκέψεις έκανα όταν τη μύτη μου διαπέρασε η έντονη μυρωδιά του τσαγιού και βλέπω το γιαβρί μου να πλώνει λιγοστά ποτήρια για να πιούμε το τσάι, να ζεστάνουμε το μέσα μας. Μια ναυτία με έπιασε, ώσπου στα αυτιά φτάνουν κάποιες φωνές συνταξιδιωτών. Προς το πλοίο στο οποίο επιβαίνουμε δεν προχωρά, αλλά περιστρέφεται. Περιστρέφεται δεξιά και αριστερά σαν καριδότσουφλο ρηγμένο στα κύματα.
ή πέσαμε σε ύφαλο. Ώσπου ξαφνικά τα δυο μου χείλη προφέρουν. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και έκαμα το σταυρό μου. Ο καπετάνιος του πλοίου εμφανίστηκε στο κατάστρωμα ανήσυχος και φοβισμένος. Ο κόσμος κοίταζε ο ένας τον άλλον, σαν να ήθελα να πάρουν απαντήσεις για αυτό που ξαφνικά συνέβαινε. Και εκεί που οι ματιές τους διασταυρώνονταν, ακούστηκε η φωνή του κυβερνήτη να τους ρωτάει: «Παιδιά, ή καλό έχετε, ή κακό θα μας βρει». Τρεις ολόκληρες ημέρες βρισκόμασταν στο ίδιο σημείο. Όμως ο καλός Θεός τελικά μας φώτισε το δρόμο. Ήταν τότε που ο πατριώτης ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος είπε στον καπετάνιο ότι μέσα στο αμπάρι τυλιγμένο σε κυλίνι βρίσκεται το σκήνομα του Αγίου μας, το οποίο μη μπορώντας να το αφήσουμε πίσω, το περάσαμε κάτω από τη μύτη των Τούρκων για να συνταξιδέψουμε, να γίνει ο Άγιος Συνοδοιπόρος μας στη νέα μας μεγάλη περιπέτεια. Θυμάμαι τώρα τα λόγια που πρόφερε ο παπάς Χαράλαμπος Αβερκιάδης στην εκκλησιά του Αγίου, όταν μαζευόμασταν όλοι εμείς οι προκοπείς για την παράκλησή του. Όσιε βοήθησαν. Και τότε η φωνή της μάνας, η φωνή της μάνας στο σημείο αυτό ενώθηκε με τον υπολείπο γινόμενη προσευχή που σαν θυμίαμα ανέβηκε στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού. Ο καπετάνιος τότε έδωσε εντολή να πάμε στο αμπάρι και να φέρουμε το σκήνομα σε μέρος του πλοίου που έκαιγε καντήλα ακίνητη. Και το θυμίαμα ανέβηκε. Και η προσευχή μας στη συνέχεια εισακούστηκε και το πλοίο σαν από παραζάλι ξεκίνησε, σκίζοντας τα νερά, βάζοντας πλώρη για το μεγάλο λιμάνι. Έσκυζαν ενόχλητο τη θάλασσα με τα λαροπούλια να συντροφεύουν με το τραγούδι τους το σκαρί με τους πρόσφυγες. Και εκείνο κατάπινε τα κύματα που βρέχα με τη σειρά τους όλους εμάς που καθόμασταν στην κουβέρτα του πλοίου και ταινίζαμε σαν άψυχη το μονότονο και πρωτόγνωρο για μας δρόμο για το μεγάλο λιμάνι. Άφεγγη νύχτα με άνεμο απόσπερο και η μάνα έψαξε να βρει μια ξανεμιά να ξεποστάσει. Με παίρνει αγκαλιά στη συνέχεια και μου ψηλίζει. Άπνοα, έρχομαι μάνα. Έλα Γεβρίμ, έλα να κάτσουμε εδώ. Έλα να θυμηθούμε κάτι που θα σ' αρέσει, πιστεύω πολύ. Εμείς στην πατρίδα έτσι ξορκίζουμε το κακό. Έλα Τζιέμ, έλα να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε εκείνο το τραγούδι, το μικρό το απαλό που σου λέγε κάθε βράδυ για να κοιμηθείς. Είναι ναι, θυμάσαι. Κλετίντε, κλετίντε, σε αυτήν η πίμεδιν. Κλετίντε, κλετίντε, σε αυτήν η πίμεδιν. Ήτσι μη παίρνει, σε αυτήν ζωήλε. Σόιλε, ήτσι μη μπαίνει σε παιδί. Σόιλε, σόιλε, ήτσι μη μπαίνει σε παιδί. Σε περίμενα να έρθεις. Πες μου λοιπόν, πες μου, γιατί δεν με αγάπησες ποτέ σου. Όλα τα θυμάται και πώς να τα ξεχάσει όταν τόσο δα μικρό παιδάκι κάθε βράδυ είναι ναι, του το έλεγε. Το τραγούδι μας όμως το σταμάτησε άξαφνα η κόρνα του πλοίου που εισέπλεε στο μεγάλο λιμάνι. Πλήθος οι αντιθέσεις στον Πειραιά. Μα το μεγάλο λιμάνι δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε και φτώχεια και εγκατάλειψη. Είχε και μαχαλάδες που ήταν από την προκυμαία, έρημους και βουτυγμένους στα λασπόνερα.
Ολόκληρες παραγκουπόλεις στίβαζαν τα όνειρα και τις ελπίδες των μικρασιατών στη νέα μας πατρίδα. Το βαπόρι με όλους εμάς τους ταλέπορους καπαδόκες πριν φτάσει στην μπούκα του κανονιού του λιμανιού κατευθύνθηκε στην Ψιτάλια για καραντίνα στο λιμοκαθαρτήριο. Από μακριά βλέπαμε λιμενεργάτες με κινήσεις νοχελικές και νευρικές να προσπαθούμε να βρούμε τάξη στα ελιμενισμένα πλοία που ετούτη εδώ την εποχή έφερναν εμάς τους πρόσφυγες. Φωνές ύβρις και αναθέματα ακούγονταν σαν από ένα στόμα βγαλμένα. «Πάμε να φύγουμε!» «Εδώ βρίζουν το Θεό μας! Γρήγορα! Πίσω στην πατρίδα, γρήγορα!» «Θεέ μου, βοήθησέ μας! Πάρε μας μακριά τούτο το πικρό ποτήρι!» «Γιαούριδες μας έλεγαν στην πατρίδα, ξενομερίτες μας λένε εδώ, γιαουρτοβαφτισμένους, τουρκόσπορους, ένας μάρι ανθρώπων που γίναμε ένα, ταλέποροι, βρώμικοι, εξαντλημένοι και φοβισμένοι». Ξεκίνησαν οι διατυπώσεις. Τους ξένες να βλέπετε τα ονόματά μας. Το Ασλάνογλου έγινε Λιοντιάδης. Το Παϊράμογλου έγινε Πασχαλίδης. Μας πήγαν για απολύμανση. Μας γύμνωσαν σαν ζώα δίχως τρίχωμα. Τα ρούχα μας τα πέταξαν εδώ και εκεί σαν να ήταν μια αρά μολυσμένα και τα έβαλαν στον κλίβανο. Μας κούρεψαν και εκεί περιμέναμε στημένοι στη σειρά, γυμνοί και ταλέποροι. Μας κούρεψαν με μηχανή σαν πρόβατα, ακόμη και τις γυναίκες, οι οποίες πέθαναν από ντροπή, από τον εξευτελισμό, σαν έβλεπα τις κοτσίδες τους να πέφτουν στο χώμα. Πείνα, κρύο, δυστυχία και απελπισία παντού. Μοναδική μας όμως παρηγοριά, όταν τα βράδια αποκαμωμένοι σαν ήμασταν, γέρναμε ο ένας δίπλα στον άλλον, εκεί, στα πρόχειρα παραπήγματα και κλείναμε βαριά τα μάτια. Τα βλέφαρά μας φάλιζαν από την κούραση και τη θλίψη και μας ταξίδευαν στην πατρίδα της καρδιάς μας. Η μάνα μου έλεγε, «Θεέ μου, ούτε όλα σου τα καλά, ούτε όλα σου τα κακά». Τότε και μόνο τότε κατάλαβα ότι υπάρχουν και αυτά στη ζωή των ανθρώπων. Βασανιστήκαμε, μεγάλη συμφορά πάθαμε και ποιος δεν έκλαψε νεκρούς και ποιος δεν κακοπάθησε και ποιος δεν κλαίει ακόμα. Μονάχα τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ θα ακούν όλα αυτά σαν ψεύτικα παραμύθια. Έτσι λοιπόν ταξιδεύαμε νοερά. Γυρίσαμε πίσω στο βιός μας, στις εκκλησίες, στα σχολιά και στα σπίτια μας. Εκεί που τα τσάκια έγιγαν ολημερής και ολινυχτής στον ατέλειωτο καπαδοκικό χειμώνα. Βάζω το χέρι μου στην τσέπη και μυρίζω το δεματάκι με το χώμα της Καπαδοκίας, όπως και με αυτόν εδώ το βασιλικό που από εκεί τον έφερα, αυτά άγια μας κόμματα. Φέρνω στο μέρος της καρδιάς. Ήταν μια γλυκιά θύμηση. Ένα βάλσαμο θα έλεγα στις βασανισμένες μας ψυχές και έτσι ο ύπνος γίνονταν πιο γλυκός, πιο ήρεμος, σφάλιζε τα βλέφαρα τα ταλαιπωρημένα και έδινε τη σκυτάλη στα όνειρα και στις παραστάσεις και στα συναισθήματα. Καληνύχτα, πατρίδα! Καληνύχτα, πατρίδα! Thank you.
Στην ύμφη του Εβοϊκού πλέον, στην όμορφη Χαλκίδα. Η παραμονή μας στον Πειραιά και την Ψιτάλια δεν κράτησε πολύ. Το βαπόρι μας το έλεγαν Δωδεκάνησος. Εκεί μας έβαλαν τελικά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα. Εκεί ανεβήκαμε και κατευθυνθήκαμε στη νέα μας πατρίδα. Ήταν 25 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 1924, όταν φτάσαμε επιτέλους στην Εβοϊκή πρωτεύουσα. Ουρσου
Το βαπόρι έμπαινε στη μούκα του λιμανιού, το πρώτο μεγάλο κτίριο που αντικρίσαμε στα δεξιά του ήταν το στρατόπεδο του Ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου. Λίγο πιο πίσω στεκόταν ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Όπως ο Πειραιάς, έτσι και η Χαλκίδα έκρυβε εκπλήξεις στα ενδότερα. Λίγο πίσω από το μέτωπο της παραλίας, παραπήγματα και καταβλισμοί, πόνος και εγκατάλειψη. Σχολεία και εκκλησίες είχαν γίνει τα προσωρινά καταλήμματα όλων αυτών των βασανισμένων ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τη γη των προγόνων τους. Δύσκολη μοίρα του πρόσφυγα, μια ξενιτιά η πατρίδα σου, σαν την αγάπη και τον έρωτα που τα αποζητάς μονάχα για να τα χάσεις. Η δική επιτροπή είχε αναλάβει με εράνους να ανακουφίσει τη ζωή των προσφύγων. Ήδη επισκευάζονταν κενά οικίματα και παραπήγματα έξω από την πόλη, καθώς οι επιδημίες θέριζαν μικρούς και μεγάλους. Στις εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νικολάου ήδη υπήρχαν πολλά κρούσματα ελονοσίας, ηλαρά και τύφου. Η βρώμα και η δυσοδεία άπλωναν τα μαύρα πέπλα τους σε όλη την πόλη, ενώ όλοι τέλους έστρεφαν τα βλέμματά τους στον επερχόμενο χειμώνα, όπου ίσως το κρύο θα έφαζε κάποιο φρένο σε αυτές τις ασθένειες. Λένε ότι οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν πένθυμα 5, 7, 8 φορές την ημέρα, μηνύοντας το θανατικό. Πρωτοφανείς οι συνθήκες στα λασπόνερα και τις παράγκες. Άμαθοι όλοι εμείς από αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πόλη, αλλά που μια-μια μετρούσε και τη δική της, τις δικές της πληγές που ανοίξαμε στο σαρκείο μας, στο σαρκείο της, όλοι αυτοί οι πρόσφυγες. Άτιμη πρόσφυγια, πόσο εύκολα κάνεις τους άρχοντες επέτες, στερώντας τους και ένα απίστευτο ίχνος αξιοπρέπειας που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτές οι λέξεις πέρασαν σαν αστραπή από τη σκέψη μου. Την ώρα που κρεμασμένα τα χέρια τα είχα εκεί στην κουπαστή του πλοίου, βλέπω με μάτια ορθάνυχτα και μαύρη ψυχή τη Χαλκίδα. Το μυαλό μου για δευτερόλεπτα που φάνηκαν αιώνες πέταξε πίσω στην πατρίδα, τη δικιά μας πατρίδα. Στην αποβάθρα είχε ήδη συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου με επικεφαλής στις αρχές της πόλεως. Ένας νεοκόρος παρέλαβε το σκήνομα του Αγίου μας, κλειμμένο όπως είπαμε σε κυλίμι με σκοπό να το εναποθέσει στο ναό. Εκείνη τη στιγμή στο Επισκοπείο, ο δέσποτας Γρηγόριος Πλιαθός είχε συμβούλιο με τον Ομάρχη και έναν δικηγόρο για να συζητήσουν πώς θα μπορέσουν τελικά να διαχειριστούν όλη αυτή την τραγική κατάσταση και το μεγάλο αριθμό των αναγκεμένων ανθρώπων. Ένας επίμονος ήχος στο χτυποπόρτι του Επισκοπείου διέκοψε άξαφνα το συμβούλιο. Ήταν ο νεοκόρος ο οποίος έτρεξε να ειδοποιήσει τον Δεσπότη, λέγοντάς του για την άφιξη του Αγίου. Ο δέσποτας δεν θέλησε να λήξει τη συνάντηση, για να λάβει όμως από τον δικηγόρο την εξής απάντηση. «Δέσποτα, ελάτε να τελειώνουμε αυτή τη συνάντηση. Ο Θεός ξέρει τι τουρκικά κόκαλα μας έστειλαν τώρα του λόγου τους από τόσο μακριά». Τα λόγια αυτά ήγησαν σαν ίδρυς στα αυτιά του Γρηγορίου, ο οποίος διέταξε να υποδεχτούν στην προκυμαία τον Άγιο και να ανοίξει ο ναός και να πάνε όλοι να προσκυνήσουν. Εκείνη την νυχτιά μάλιστα ο δικηγόρος βλέπει στον ύπνο του τον Άγιο Ιωάννη και του λέει με φωνή αυστηρή: «Ούτε Τούρκος είμαι, ούτε Τούρκη κακόκαλα έχω. Εάν δεν σηκωθείς αμέσως να υποδεχθείς όπως μου πρέπει, ύπνος δεν θα σε πιάσει». Κάθιδρος τότε ο δικηγόρος με χείλη τοπία έτρεμαν και μάτια που έκλαιγαν,
Τίθηκε όπως όπως και τράβηξε για το επισκοπείο να ειδοποιήσει τον Γρηγόριο. Όταν ο δέσποτας τελικά πήγε στο επισκοπείο και πήγε το δικηγόρο στο ναό να προσκυνήσει, είχε ήδη αρχίσει να φέγγει. Και από την άλλη, τα κάρα που έρχονταν καμιά φορά δεν επαρκούσαν για να καθαρίσουν τον τόπο. Οι συνοικισμοί του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Στεφάνου, τα τούρκικα μνήματα έγιναν η πρωτεύουσα της προσφυγιάς, φιλοξενώντας περισσότερους από 2.500 ταλέπορους της ζωής. Αυτές τις εξελίξεις, το σκήνομα του Αγίου εναποτέθηκε στο ναό του Αγίου Ιωάννου στη Χαλκίδα, όπου και έμεινε για ένα περίπου ένα χρόνο. Στο μεταξύ, οι πρόσφυγες είχαν ήδη προωθηθεί στο Αχμέταγα, 50 περίπου χιλιόμετρα βόρεια. Οι παλιότεροι κάτοικοι του Προκοπίου υποστηρίζουν ότι κάποιοι ήθελαν να κρατήσουν το λείψανο στη Χαλκίδα, προκαλώντας την οργή των προσφύγων, οι οποίοι ξημερώματα της 5ης Ιουνίου του 1925 πήραν κρυφά το λείψανο και το μετέφεραν στο Αχμέταγα. Δίπλα από την εκκλησία μένε σε ένα μικρό κτίριο φύλακας, ονόματι Μάρκος. Εκείνη λοιπόν τη νυχτιά, μια ομάδα καποδοκών που επάρτιζαν ο Ανέστης Βογιαντζόγλου, ο Ιωάννης Ασλάνογλου, ο πατέρας μου, ο Νικόλος Ελευθεριάδης, ο Κωνσταντινίδης, ο Νικολαίδης και άλλοι πήγαν στην εκκλησιά με το αιτιολογικό ότι ήρθαμε καράβι και πρέπει γρήγορα να προσκυνήσουν τον Άγιο. Έδωσαν γρήγορα το φύλακα σε μια καρέκλα, του πήραν το κλειδί, άνοιξαν τη λάρνακα, πήραν τον Άγιο και τον έβγαλαν από μια πόρτα πλαϊνή. Τον τοποθέτησαν σε ένα φορτηγό που μετέφερε άλευρα και άρχισε το ταξίδι για τη νέα πατρίδα. Κι έτσι ο Άγιος έφυγε για πάντα από τη Χαλκίδα. Στο Αχμέταγα, με τη συνοδεία δεκάδων πιστών, μετέφεραν το ιερό λείψανο στους δρόμους της νέας πατρίδας, αλλά και στις γύρω περιοχές. Μετά την πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της περιοχής Λιτανία,
ο Άγιος τοποθετήθηκε στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου παρέμεινε μέχρι την 27η Μαΐου του 1951. Η χρονιά εκείνη μεταφέρθηκε στο ναό που χτίστηκε προς τιμή του Αγίου μέσα σε ασημένια λάρνακα. Αυτή λοιπόν ήταν η ζωή μας. Μια ζωή που τα είχε όλα. Το Αχμέτ Αγά έγινε το 1925 νέο προκόπιο και αγκάλιασε τους πόνους και τους στεναγμούς κάθε Καπαδόκη. Την ίδια χρονιά το καλοκαίρι η πρόνοια του Θεού έφερε τον Άγιό μας από τη Χαλκίδα για να συνεχίσει να συντροφεύει όλους εμάς που ένα χρόνο νωρίτερα ζήσαμε την προσωπική μας μαρτυρική έξοδο από τα Άγια χώματα της πατρίδος μας. Δεν ήταν εύκολη η προσαρμογή μας. Δεν ήταν πάντα ούριος ο άνεμος. Ήμασταν πάντα οι ξενομερίτες, οι τουρκόσπουροι, οι πρόσφυγες. Και εδώ λοιπόν ριζώσαμε, κάναμε την Ελλάδα πατρίδα μας και προκόψαμε και κάναμε βιός και οικογένειες και παιδιά. Και με αρχοντιά και θεοσέβεια ζήσαμε και αέρα μικρασιάτικο φέραμε, ανατολικό, ούριο, γεμάτο μνήμες και μυρωδιές. Και την Ελλάδα αλλάξαμε και τους Έλληνες. Αλλά δεν ξεχάσαμε. Δεν ξεχάσαμε την πατρίδα, τα βουνά και τις εκκλησιές μας, τα σπίτια, τους γείτονές μας, που μαζί τους μοιραστήκαμε τις χαρές και τις λύπες μιας ολάκερης ζωής. Χωράει άραγε η ζωή σε έναν πόγο. Κι όμως, τη χωρέσαμε. Έμαθα πια ότι τις φωτιές τις βίνουν τα ποτάμια, τις πνίγουν οι νεροποντές και τις κυνηγούν οι βοριάδες. Έλα κοντά μάνα μου, δεν είμαι λιμάνι, δεν σου τάζω πανεμιά. Ένας κουρασμένος διαβάτης είμαι, ένας αποσταμένος περπατητής, ένα αποκαμωμένο προσφυγάκι που ακούμπησε στη ρίζα μιας ελιάς για να ακούσει το τραγούδι των γρήλων. Και άμα θέλεις, έλα να τα ακούσουμε μαζί. Λένε όμως, έχω να σας πω την αμαρτία να ξεχνάς, το μεγαλύτερο στίχημα του πολιτισμού είναι να μαθαίνουμε από το παρελθόν μας χωρίς να το ξαναζούμε. Και όλοι μαζί, ενωμένοι, αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία. Χέρι με χέρι, έτσι κρατιέται ο κόσμος και όταν χορεύει και όταν βουλιάζει. Και πάντοτε με ένα βάλς μνήμης και μια πατρίδα στην καρδιά. Αλυδία, Άννα, Ελισσό, Μαρία, Νικόλαε, Σωτήρη, Ιορδάνη, Πατέρα Χρυσόστομε, Γεώργιε, Αναστασία, για όλους εσάς που μας θωρείτε τώρα από τις αυλές του Παραδείσου. Καλό σας βράδυ. Καλό σας Thank you.
Πριν πάρουμε την ευχή του Σεβασμιωτάτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την υπέροχη ορχήστρα μας, του Βασίλη Κασούρα, τραγούδι Ιούτη. Δημήτρια Σαδωράκη Ζιμπολή. Βαγγέλης Πασχαλίδης Αντούρη. Χάρης Πορφυρίδης, τραγούδι Λαούτο. Και Τάκης Βαμπατσάνης Κρουστά. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους χορευτές και τη χοροδιδάσκαλό μας Ελισάβδη Γιασεμάκη, τους αφηγητές μας Αλέκα Σίδερη και Γιώργο Αγγέλη που έγραψε και τα κείμενα, τον σκηνοθέτη μας Γιώργο Νικολαίδη και τη θεατρική ομάδα ΑΕΝΑ ως Λόγος, τον Νέστορα Βαρετιμίδη για την ενδυμητολογική επιμέλεια, στα σκηνικά τον Ταξιάρχη Κοκονό, στην προβολή διαφανειών τον Παντελή Κωνσταντινίδη, στη μουσική επιμέλεια τον Νίκο τον Μιχάλη Κατσικούλη, στο ήχο φως τον Βελισσάερο Σκοπελίτη. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς, το Δήμο Χαλκιδαίων, την Περιφέρεια. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Αντιγόνη Στάθη για τις φορεσιές που μας έδωσε. Την Ιερά Μητρόπολη και το Ιερό Προσκήνιο που είναι πάντα δίπλα μας. Και τον κύριο Σιμεωνίδη, τον επίτιμο Πρόεδρο του Πανευοϊκού Αμερικής. Σεβασμόταν, αν έχετε την καλοσύνη, την ευχή σας την θέλω. Ευχές πολλές και εγκάρδιες. Συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες σε όλους εσάς που ανήκετε στο Σύλλογο των Καπαδοκών με την επωνυμία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και που απόψε μας χαρίσατε αυτήν την όμορφη εκδήλωση, και το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία γιατί σήμερα για την Εκκλησία είναι πρωτοχρονιά και κάναμε ένα προσκύνημα νοερό στην Καπαδοκία και πήραμε μία γεύση του τρόπου της ζωής, των εθίμων και των ηθών, που η πραγματική αλήθεια ή των πραγμάτων αλήθεια απέδειξε ότι ήταν η δύναμη που όχι μόνον εδημιούργησε πολιτισμό, αλλά και που κράτησε όρθιο μέσα από τις δοκιμασίες, τις απερίγραπτες και τις ανίποτες, αυτόν τον ευλογημένο και πολύ ταλαιπωρημένο και από πολλούς προδομένο λαό. Μνημονεύσαμε με τον δέοντα σεβασμό όλους εκείνους που ευρίσκονται, όπως εύστοχα ακούστηκε στις αυλές της Βασιλείας των Ουρανών. Και θέλω να σας αναγγείλω ότι σύνθεο την Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, δηλαδή στις 21 του μηνός, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, θα τελέσουμε Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο όλων των προσφύγων, των κεκοιμημένων, των ανθρώπων αυτών στους οποίους οφείλουμε πολλά, μεταξύ των οποίων
και το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, που και αυτό εφέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής στην Εύβοια και ιδιαίτερα στην Ιερά μας Μητρόπολη. Και ευδόκησε ο Άγιος εφέτος με αφορμή αυτήν την επέτειο να διακονήσουμε και την αλλαγή των αμφίων του, αλλά και την επάνωδο της δεξιάς χειρός που ήδη έχει τοποθετηθεί μαζί με το υπόλοιπο αδιαλόβητο ιερό σκήνομα και ευλογεί όλους τους ευσεβείς προσκυνητές. Υπογραμμίζω την πίστη των ανθρώπων αυτών, την πίστη στο Θεό, αλλά και την αγάπη στην πατρίδα και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα. Ακούσαμε ότι η γλώσσα αυτή κάποτε απαγορεύτηκε. Απολύτως φυσιολογικό, γιατί είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας και είναι και η γλώσσα της θεολογίας. Είναι η γλώσσα του Ιερού Ευαγγελίου και αυτό αποτελεί αγκάθι στα μάτια όσων επιβουλεύονται και την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Γιατί αυτά μέχρι πρότινος τουλάχιστον λέγαμε ότι πηγαίνουν μαζί, γιατί η ελληνική γλώσσα έγινε το όχημα που χρησιμοποίησε ο Θεός για να φέρει το Ευαγγέλιο, το πιο χαρούμενο μήνυμα για τους ανθρώπους όλων των εθνών και όλων των εποχών. Και προκειμένου να χαθεί η ελληνική γλώσσα, που δεν χάνεται με τις απαγορεύσεις, εφιρμόστησαν και μέθοδοι εκφοβισμού. Τους έκοβαν τις γλώσσες, αλλά εκείνοι βρήκαν άλλον τρόπο να γράφουν με ελληνικούς χαρακτήρες την τουρκική προφορά, ώστε να μην χαθεί η γλώσσα. Γιατί ήξεραν εκείνοι, εμείς σήμερα δεν το ξέρουμε, και μη βαφκαλιζόμαστε με τις δήθεν προόδους μας, ότι η θρησκεία, η ορθοδοξία και η γλώσσα είναι τα στοιχεία της ταυτότητος ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να λέγεται και στην πραγματικότητα να είναι αληθινός. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα μας έδωσε απόψε αυτή η εκδήλωση. Και ακόμη έρχεται να μας υπογραμμίσει αυτό που ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία να διαβάζεται στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, ότι οφείλουμε όλοι μας να προσευχόμαστε υπέρ των αρχόντων και πάντων των εν υπεροχή όντων. Εκεί λέει και υπέρ βασιλέων, αλλά εννοεί τους εκάστοτε άρχοντες του λαού. Γιατί, ώστε εν τη γαλήνη αυτών και εμείς ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές οι άρχοντες να διαιρούνται και να τρώγονται μεταξύ τους.
Άραγε για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα στο λαό. Άραγε για το ποιος θα φέρει μεγαλύτερη πρόοδο. Μακάρι. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και πατάμε στη γη, ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές οι διαιρέσεις και οι τσακωμοί γίνονται όχι περί πάτρης, αλλά περί πάρτης. Να προσευχόμαστε λοιπόν να τους φωτίζει ο Θεός, ώστε οι αποφάσεις τις οποίες παίρνουν να εξυπηρετούν αληθινά τα συμφέροντα των ανθρώπων. Γιατί ακούσατε με κομψό τρόπο και η ιστορία τα αναφέρει, τα λάθη τα οποία προκάλεσαν όλη αυτή την τραγωδία. Και τα λάθη αυτά δεν έγιναν από τους λαούς οι οποίοι ζούσαν μέχρι τότε αρμονικά, έστω και αν είχαν διαφορές στην πίστη αλλά και στο ήθος, αλλά από τους σχεδιασμούς των μεγάλων που μέσα από την διαίρεση και τη διχόνοια και τα συμφέροντα των άλλων έφεραν ένα λαό σε αυτή την κατάσταση. Και ακούστηκε εδώ ότι αποφάσισαν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Να ήταν άραγε η πρώτη φορά, να ήταν η τελευταία. Εάν ήταν, τότε δεν θα είχαμε την Κύπρο και δεν θα είχαμε και άλλους τόπους όπου ο ελληνισμός και η ορθοδοξία, επειδή είναι μειονότητα, υφίσταται ανελαίοι τους διωγμούς μέχρι σήμερα και όλοι σιωπούν για να μην ταράξουμε τις καλές μας σχέσεις. Το καλές σχέσεις με πολλά εισαγωγικά και με πολλά θαυμαστικά. Βλέπουμε όμως ότι δεν έπαυσαν και σήμερα να ταλαιπωρούνται οι λαοί. Δεν έπαυσαν οι αιματοχυσίες, δεν έπαυσαν οι πόλεμοι, δεν έπαυσαν οι ξεριζωμοί. Ακόμη και οι άνθρωποι που κλείνουν τη ζωή τους μέσα σε ένα μπόγο, μέχρι σήμερα γίνονται αντικείμενο σχεδιασμών και ανταλλαγής συμφερόντων. Μακάρι να προσευχηθούμε και να προσευχόμαστε στο Θεό, γιατί όπως φαίνονται τα πράγματα, ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο επιθετικός εις βάρος του συνανθρώπου του, και δυστυχώς μπορεί να επαληθευθεί, αν δεν μετανοήσουμε, αυτό που έχει υποθεί, ότι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος. Γονατίζουμε λοιπόν απόψε στη μνήμη όλων των προσφύγων. Τους ευχαριστούμε για αυτήν την ευλογία που μας έφεραν, σηκώνοντας εκείνη το σταυρό τους και ζώντας μια ατέρμονη μεγάλη Παρασκευή, έφεραν σε μας έναν άλλο πολιτισμό και τόνωσαν μια παράδοση που είχαμε ανάγκη να τονωθεί και η οποία πάλι αρχίζει να κινδυνεύει, γιατί τώρα κυκλοφορεί μια άλλη ατζέντα που ακούει στο όνομα woke
η οποία όμως δεν ξυπνάει τους ανθρώπους, όπως ψευδεπίγραφα δηλώνει, αλλά έρχεται να τους μεταβάλει. Και όπως έχουμε πολλές μεταλλάξεις, έχουμε και θα έχουμε και μεταλλαγμένους ανθρώπους που δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό που λέγεται παράδοση, από αυτό που λέγεται ρίζες. Και ένα δέντρο που δεν έχει ρίζες είναι καταδικασμένο στον αφανισμό. Σήμερα βέβαια δεν κόβεται γλώσσες, όχι. Υπάρχουν πιο σύγχρονοι τρόποι για να κλείνουν τα στόματα. Και καμιά φορά δεν τους παίρνουμε και είδηση πώς φεύγουν άνθρωποι από την κοινωνία οι οποίοι επέλεξαν τη δύσκολη οδό, αλλά την αξιοπρεπή οδό της ελευθερίας, να είναι αυθεντικοί, αυθεντικοί Έλληνες και αληθινά Ορθόδοξοι. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας. Να έχετε την ευλογία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και να συνεχίσετε με τον παλμό που έχετε και με τη διάθεση που έχετε να συνεχίσετε να προσφέρετε τον πολιτισμό και στην πόλη μας και στον νομό μας και παντού. Και θα μου επιτρέψετε με την αφορμή της συμπληρώσεως αυτής της επετείου, στην οποία αναφερθήκατε και αναφερθήκαμε, και ως έκφραση των εγκαρδίων αισθημάτων μας, αλλά και των συγχαρητηρίων τα οποία σας οφείλουμε, να σας προσφέρω στο Σύλλογο ένα μετάλλιο από αυτά που κυκλοφόρησε το Ιερό Προσκύνημα με αφορμή την συμπλήρωση των 100 ετών της παρουσίας του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια. Να σας ευλογεί ο Θεός. Γιώργο μου, συγχαρητήρια. Ήσουν πάρα πολύ ωραίος. Και εσύ, όπως και όλοι όσοι ήσαν πάνω στη σκηνή, και η μητέρα σου, η κυρία Λέκα, για την οποία ευχόμαστε και για την προλαβούσα ονοματική της εορτή, τα δέοντα και τα προσήκοντα. Σας ευχαριστούμε όλους και εύχομαι ο Άγιος Ιωάννης να σας έχει και να μας έχει όλους κάτω από τη σκέπη του. Thank you.